επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο βρήκαμε και είδαμε που λέγεται Έγκαιρη Προειδοποίηση, που αποσκοπεί στην παροχή δωρεάν υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή από έναν ως 50 ανθρώπους. Που είχα γράψει από μηδέν. Από μηδέν δεν υφίσταται επιχείρηση. Και σε ελεύθερους επαγγελματίες. Και σε ελεύθερους επαγγελματίες. Που είναι το μηδέν. Ο κύριος Φλωράς είναι μαζί μας. Ο κύριος Φλωράς, υπεύθυνος επικοινωνίας του προγράμματος. Καλημέρα. Και πρώην μέλος της διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Λοιπόν, να δούμε το πρόγραμμα, να βοηθήσουμε και τους θεατές. Θα βάλω ένα τίτλο TST, Έγκαιρη Προειδοποίηση. Είναι μια νέα ορολογία για την Ελλάδα. Και θα το πω λίγο παραστατικά. Ποιο είναι το πιο γνωστό ναυάγιο παγκοσμίως? Ο Τιτανικός. Ο Τιτανικός. Τι έπαθε λοιπόν, κουτούλησε σε ένα παγόβουνο γιατί ο καπετάνιος δεν το είδε. Τι γυριστήκανε, ταινίες, μύθοι, τα πάντα. Φανταστείτε λοιπόν να υπήρχε ένας φάρος επάνω στο παγόβουνο. Τι θα έκανε ο καπετάνιος? Θα έστριβε το τιμόνι και δεν θα είχαμε το μεγαλύτερο ναυάγιο του κόσμου. Αυτή είναι η έγκαιρη προειδοποίηση για τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Είναι ο φάρος δηλαδή, το καμπανάκι που θα πει στον επιχειρηματία: Γιώργο, έχουμε ένα θέμα. Παγόβουνο μπροστά, αν δεν στρίψεις το τιμόνι, θα βυθιστούμε κι εμείς και θα μας φάνε τα ψάρια. Αυτό λοιπόν είναι μια ευρωπαϊκή βούληση. Τι διαπιστώσανε στην Ευρώπη? Ότι με την έγκαιρη προειδοποίηση αποφεύγω πτωχεύσεις. Πάρα πολλές από τις πτωχεύσεις που γίνονται στην Ευρώπη μπορούν να αποφευθούν και να γλιτώσει η κοινωνία πολύ μεγάλο βάρος, εάν το καμπανάκι χτυπήσει εγκαίρως. Οπότε αρχίσαν να λειτουργούν διάφορα συστήματα. Πάμε στο διατάφτα. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι ο ένας από τους δύο εταίρους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Έγκαιρης Προειδοποίησης. Τι δουλειά κάνει αυτό? Η δουλειά μας είναι μέσα στους επόμενους 18 μήνες να βοηθήσουμε εμείς και η ΓΕΣΕΒΕ, που είναι ο άλλος εταίρος. Γύρω στις 900 επιχειρήσεις, δωρεάν όπως είπατε, το οποίο είναι το ένα βασικό, αλλά το πιο βασικό, κύριε Αρβανίτη, είναι με απόλυτη εχεμήθεια. Γιατί τους ζητάμε να μας πούν τα πάντα για την επιχείρησή τους. Γιατί να μας τα πούνε? Για να κάνουμε μια διάγνωση σε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν αισθάνονται άνετα. Σου λέει, είτε έχω ορατά σημάδια, δεν μπορώ να εξυπηρετήσω τα χρέη μου, είτε δεν έχω ορατά σημάδια, αλλά νιώθω μια ανασφάλεια. Δηλαδή, δεν πάνε καλά οι πωλήσεις, έχω εσωτερικά προβλήματα, συνεχώς τρέχω πίσω από τη δουλειά, η κρίση τη βλέπω, δεν την καταλαβαίνω ακριβώς, αλλά τη βλέπω και με επηρεάζει. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Σε όποια επιχείρηση εντάσσεται, κάνουμε καταρχήν τη διάγνωση. Όπως θα πας στο γιατρό και θα πεις, γιατρέ, πονάω, θα σου πει ο παθολόγος, για να δούμε, να ψάξουμε κτλ. Περίπου 12 ώρες είναι το maximum το οποίο οι επαγγελματίες διαγνώστες θα μπουν μέσα στην επιχείρηση και θα διαγνώσουν το τι γίνεται. Και μετά τι θα κάνουν? Θα πει ο παθολόγος, κοίταξε, πρέπει να πας να δεις τον ακτινολόγο, να κάνεις ακτίνα, να κάνεις εξετάσεις αίματος. Θα διαπιστώσουν και θα πούνε, έχεις πρόβλημα στην εσωτερική σου οργάνωση, στην κοστολόγηση. Δεν ξέρεις να διαχειριστείς το προσωπικό. Έχεις πρόβλημα στην εσωτερική σου οργάνωση γιατί είναι οικογενειακή η επιχείρηση και δεν τα ζυγίζεις καλά. Έχεις πρόβλημα με τα δάνεια, το οποίο είναι ορατό, δεν μπορείς να τα εξυπηρετήσεις. Αφού λοιπόν γίνει η διάγνωση, πάμε στην βοήθεια για τη λύση. Εκεί λοιπόν αναλαμβάνουν οι εθελοντές μέντορες. Επαγγελματίες άνθρωποι. Μεγάλες κουβέντες μου λέτε. Μέντορες. Μέντορες. Ελληνική λέξη. Δεν λέω καθόλου, αλλά βαριά. Έχουμε γύρω στους 200 εθελοντές μέντορες, οι οποίοι, η πλειοψηφία από αυτούς είναι κορυφαίοι σε αυτό που κάνουν. Για τραπεζικά ζητήματα, για ζητήματα πωλήσεων, κοστολόγηση, εσωτερική οργάνωση, μηχανογράφηση. Πηγαίνουν λοιπόν δωρεάν σε αυτή την επιχείρηση. Θα ασχοληθούν μαζί της maximum 6 μήνες να την υποστηρίξουν, να βρει λύση. Η λύση όμως μπορεί να είναι εφικτή ή να μην είναι εφικτή. Εμείς είμαστε εκεί για να πούμε και σε κάποια επιχείρηση ότι ξέρεις κάτι, φίλε επιχειρηματία ή ελεύθερη επαγγελματία, ο δρόμος που πας δεν έχει μέλλον. Πρέπει να αλλάξεις δρόμο. Ή ακόμα και προς το παρόν, σε λίγες περιπτώσεις, αλλά πραγματικές, πρέπει να κλείσει η επιχείρησή σου. Και να λύσει κάτι άλλο, να αλλάξει κατεύθυνση ενδεχομένως. Η επιχείρηση πρέπει να κλείσει. Να αλλάξει κατεύθυνση είναι θέμα επαγγελματικού προσανατολισμού. Εκεί δεν θα το κάνουμε. Προσέξτε όμως το να κλείσει η επιχείρηση. Πέρσι είχαμε 100 πτωχεύσεις, κύριε Αρβανίτη, στην Ελλάδα. Αυτό είναι να πέφτεις κάτω από τα γέλια. Σε μια Ελλάδα κατεστραμμένη, 100 πτωχεύσεις. Επισήμως εννοώ, με σφραγίδα του δικαστηρίου. Το Λουξεμβούργο είχε 1000 και έχει το 1/10 του πληθυσμού μας. Το Βέλγιο 10.000. Ο κόσμος δεν γνωρίζει το δρόμο. Ακούει πτώχευση και τρομάζει, λέει τι θα γίνει, θα καταστραφώ, θα που ήδη έχει καταστραφεί, ήδη το έχουν δεσμεύσει σπίτια, περιουσίες κτλ. Έρχεται λοιπόν το πρόγραμμα Έγκαιρης Προειδοποίησης να ανάψει το φάρο και να του πει, κοίταξε, βλέπεις ένα δρόμο άθλιο, ένα δρόμο πολύ δύσβατο. Βλέπεις όμως και θα σου πούμε ακριβώς τι θα γίνει σε κάθε βήμα. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος που βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, πάμε στην περίπτωση όπου δεν έχει γυρισμό, νιώθει μια ασφάλεια γιατί σου λέει, ναι, μεν είναι δύσβατος ο δρόμος, αλλά τουλάχιστον ξέρω τι μέλη γενέστε. Αυτή είναι η έγκαιρη προειδοποίηση. Τώρα αυτό, κύριε Φλωρά, είναι σαν να μου λες ότι έχω καρκίνο προχωρημένο βαθμό και μου λες εσύ θα πεθάνω. Το ξέρω, θα πεθάνω. Ναι, με τη διαφορά ότι υπάρχει και φως, ειδικά για την, ξέρετε, η πτώχευση, έχει ψηφιστεί ο νόμος της δεύτερης ευκαιρίας, υπάρχει φως και μετά θάνατον της επιχείρησης. Στην επιχείρηση, ενώ στον άνθρωπο δεν υπάρχει. Δεύτερη ευκαιρία.
Πριν πάμε στη δεύτερη ευκαιρία, θέλω να πω τις προϋποθέσεις πώς κάποιος θα συμμετάσχει. Θα το πω γρήγορα και έχουμε δώσει τη διεύθυνση, αν μπορούμε να τη βγάλουμε. Έχουμε φτιάξει μια ιστοσελίδα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών που είναι www.earlywarning.eea.gr. Τα early warning είναι η αγγλική λέξη για την έγκαιρη προειδοποίηση. Τα πάντα δείχνουμε. Λες μπαμ πέφτει, δηλαδή αυτό δεν είναι, λοιπόν, είναι... Εκεί λοιπόν, φοβερό. Όχι μόνο μπορεί να πάρει όλες τις πληροφορίες, κάνει επιτόπου την αίτηση, μια πολύ απλή αίτηση, αρκεί να έχει ως προσωπικό ως 50 άτομα ή να είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή το 99% των επιχειρήσεων της Ελλάδος. Δεν έχει σημασία η νομική μορφή της επιχείρησης. Πρέπει να είμαι μέρος του επιμελητηρίου. Όχι. Όχι. Διευκρινίζω ότι Αττική στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο της Κρήτης και Ιωάννινα στη ΓΕΣΕΒΕ. 900 επιχειρήσεις. Και το λέω όπως και να ακουστεί, είναι όποιος προλάβει, γιατί η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μας ενδιαφέρει η νομική μορφή. Δεν μας ενδιαφέρει ο ΚΑΔ, τι δουλειά κάνει. Πρέπει να δουλεύει ως 3 χρόνια. Και το σημαντικό ότι δεν μπορεί να μπει μια επιχείρηση που είναι σε δίκτυο franchise. Δηλαδή, αν έχεις πάρει ένα κατάστημα και είσαι σε δίκτυο franchise, δεν μπορείς. Ναι. Μπορεί η επιχείρηση που έχει το franchise. Αυτά είναι δωρεάν. Υπάρχει μια απόλυτη εχεμήθεια. Γνωρίζουν τα ονόματα. Γίνεται, γιατί ξέρετε, είναι βασικό να ξέρεις ότι μοιράζεσαι τα στοιχεία σου. Και αυτό είναι ο μεγάλος φόβος να ζητήσει βοήθεια ο επιχειρηματίας στα δύσκολα. Ναι, ναι. Επειδή το έζησα, κύριε Αρβανίτη, έζησα την κρίση. Mm. Όταν έρχονται τα δύσκολα, απομονώνεσαι, κλείνεσαι. Δεν μιλάς σε κανέναν. Ναι. Εγώ είχα τη δική μου επιχείρηση. Έχω βιώσει τι σημαίνει να έχεις τα προβλήματα, να μην μιλάς ούτε στο σπίτι σου. Τρομάζεις, γιατί λες τι θα πει ο καθένας. Τι θα πει ο συνάδελφος, τι θα πει ο προμηθευτής, ο εργαζόμενος στην επιχείρηση. Τι θα πει η σύζυγος, τι θα πει η πεθερά. Τρέμεις. Αφήστε την πεθερά τώρα. Μέχρι τη σύζυγο, καλά το πήγατε. Τι τρόμος είναι για τον άνθρωπο ή αντιστοίχως τον άντρα ή τη γυναίκα. Και δεν ανοίγεσαι, κλείνεσαι. Έρχεται λοιπόν με εχεμήθεια κάποιος, σε εμάς ο επιχειρηματίας που μπαίνει μέσα γίνεται ένα νούμερο. Ξέρουν ποιος είναι, δύο άνθρωποι, ανά περίπτωση. Οπότε εξασφαλίζουμε μία απόλυτη εχεμήθεια. Αυτό με την εχεμήθεια είναι πολύ, πολύ μεγάλη αξία. Η δεύτερη ευκαιρία τι είναι λοιπόν? Η δεύτερη ευκαιρία. Ωραία, πτώχευσε η επιχείρηση. Και αυτό θέλω να το πω και ευχαριστώ που με ρωτάτε, γιατί από το τέλη του 2016 έχει αλλάξει, έχει γίνει μια απίστευτη αλλαγή στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Όποιος πτωχεύει, κλείνει η επιχείρησή του, έχει τη δυνατότητα 2 χρόνια μετά από την πτώχευση να απαλλαχθεί πλήρως από τα χρέη που τον βαρύνουν. Mm. Είναι η αμνηστία των χρεών για τους επαγγελματίες, για τους επιχειρηματίες που έχουν την εμπορική ιδιότητα. Επί δεκαετίες η πτώχευση για τον Έλληνα ήταν μια καταστροφή. Έμπαινα μέσα και δεν θα ξέμπλεκα ποτέ. Ισχύει λοιπόν ο νόμος, έχει αλλάξει ο πτωχευτικός κώδικας. Να το διευκρινίσω, ισχύει για όποιον πτωχεύει και έχει όμικρον έψιλον, έψιλον έψιλον, ατομική επιχείρηση ή έχει ανώνυμη εταιρεία και ΕΠΕ και κατέχει ο ίδιος πάνω από 50% της επιχείρησης, δεν πρέπει πλέον να φοβάται την πτώχευση. Γιατί αφού υφίσταται που υφίσταται τις συνέπειες, του δεσμεύουν, έχει ποινικές διώξεις, δεσμεύουν την περιουσία. Κάνοντας τη διαδικασία της πτώχευσης, το λέω απευθείας, σε 2,5 χρόνια από την ώρα που θα κάνει την αίτηση, έτσι κι αλλιώς θα υποστείτε τις συνέπειες, θα κάνει αίτηση στο δικαστήριο και θα πει: κοιτάξτε, εγώ χρώσταγα 300.000 η επιχείρησή μου. Μου πήρατε 50. Θέλω να με απαλλάξετε για τις άλλες 250, εφόσον κρίνει το δικαστήριο ότι ήταν χωρίς δόλο η πτώχευση. Μόνο το 5%, κύριε Αρβανίτη, είναι με δόλο. Το 95% είναι χωρίς δόλο. Αυτό είναι εξοδικαστικός. Όχι. Άλλο είναι ο πτωχευτικός νόμος. Είναι ο πτωχευτικός. Έχεις και το εργαλείο του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Το εξοδικαστικό είναι η τελευταία ευκαιρία πριν φτάσεις στην πτώχευση. Ναι, αλλά σου λέει, γιατί είχαμε θέμα γι' αυτό, ότι με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό έχεις τη δυνατότητα, αν είσαι εντάξει, και οι περισσότερες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες εντάξει ήταν, δηλαδή η κρίση τους βρήκε, να σου κόψει ακόμα και από το κεφάλι, όχι μόνο τους στόκους. Ναι. Εφόσον στην περίπτωση φυσικά, κοιτάξτε, ο εξοδικαστικός είναι ένα στάδιο πριν τα παρατήσει όλα και πει πτωχεύω. Είναι η τελευταία ευκαιρία πριν φτάσει στο στάδιο της πτώχευσης. Πάντως είναι άλλη μια ευκαιρία. Την τελευταία ευκαιρία. Σημαντικότατη, έχει ανοίξει ειδικά οι τελευταίες αλλαγές. Διευκολύνουν πάρα πολύ, πάρα πολλές επιχειρήσεις. Προσέξτε όμως. Μπορεί να μην δοθεί το κούρεμα το οποίο επιθυμεί η επιχείρηση και να μην είναι βιώσιμη. Δεν πρέπει να φοβηθεί την πτώχευση. Η πτώχευση σήμερα με την δεύτερη ευκαιρία που έχει νομοθετηθεί είναι. Έρχεται οδηγία καταρχήν να σας πω και για τα δύο και για την έγκαιρη προειδοποίηση. Από τα τέλη του 2018, αρχές του 2019, ψηφίζεται η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα είναι υποχρεωτική το σύστημα της έγκαιρης προειδοποίησης, που πρωτοπορεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, και θέλω να σας το πω αυτό, θα επανέλθω. Έχουμε καθημερινά μεγάλη επικοινωνία από όλη την Ελλάδα, από επιμελητήρια, που θέλουν να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή τη γνώση και την εμπειρία για να διαχυθεί σε όλη την Ελλάδα η έγκαιρη προειδοποίηση.